Μόνο μια οικουμενική κυβέρνηση μπορεί να βγάλει από τα αδιέξοδα τη χώρα, τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης, από την Καλαμάτα, όπου βρίσκεται για τους εορτασμούς της Πολιούχου της πόλης. Ο κύριος Λεβέντης επεσήμανε μάλιστα το γεγονός ότι και ο κύριος Μητσοτάκης θα αναγκαστεί με την πίεση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να ψηφίσει το ασφαλιστικό. Ανησυχώ όχι μόνο για την κατάσταση έτσι γενικότερα, ανησυχώ γιατί υπάρχει. Προσθέθηκε και το προσφυγικό στην οικονομική κρίση. Και στο προσφυγικό γίνανε λάθη, γιατί αρχικώς είπαμε μην γίνονται περιπολίες στα νησιά, να δούμε και οι Frontex και τα λοιπά, και χάσαμε χρόνο και τώρα απειλούμεθα με έξοδο, αποβολή από το Σέγγεν. Ελπίζω να υπάρξει λογική. Εγώ καλώ και τον κύριο Μητσοτάκη να βοηθήσει, ας είναι καινούριος, ας είναι ότι είναι, έχει υποχρέωση και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης να παραμερίσουν τους εγωισμούς τους και να βοηθήσουν στη συγκρότηση μιας κυβέρνησης οικουμενικής, η οποία θα αντιμετωπίσει πιο μεγάλη επιτυχία. Και γιατί ζητώ οικουμενική? Διότι όλος ο κόσμος ξέρει ότι δεν έρχονται εδώ επενδυτές λόγω αστάθειας, λόγω κυβερνήσεων ετοιμόρροπων. Λοιπόν, εάν υπάρξει μια κυβέρνηση που δεν κινδυνεύει από 3 ή από 5 και είναι ευρυτέρου κοινοβουλευτικού πέλματος, θα δοθεί η εικόνα η επιβαλλόμενη της πολιτικής σταθερότητας που θα φέρει και τις επενδύσεις. Γιατί μέχρι τώρα αναδιανέμουμε τη μιζέρια και ξεχνάμε το πιο ουσιώδες, ότι αν δεν έρθει ανάπτυξη και προστιθέμενα έσοδα, η χώρα μας δεν θα βγει από την κρίση. Αυτή, η αγωνία αυτή με έκανε να προτείνω πρώτο στη Βουλή να βγω να προτείνω την οικουμενική. Στην αρχή ο Τσίπρας νόμισε ότι θέλω να τον διώξω, μετά ο Μητσοτάκης νομίζει τώρα ότι αν συμβάλλει στην οικουμενική χάνει τα όνειρά του για αυτοδυναμίες και πρωθυπουργίες. Όμως και οι Ευρωπαίοι πιέζουν και το Μητσοτάκη, του λένε να ψηφίσει το ασφαλιστικό. Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που θα πάει ο κ. Μητσοτάκης θα συναντήσει μεγάλες πιέσεις. Θα του πούνε γιατί μέχρι το Σεπτέμβρη ψηφίζατε και τώρα αρνείστε. Πιστεύω λοιπόν λίγο οι ξένοι και λίγο η εμπεδούμενη πίστη ότι εν τη ενώσει ισχύς να φέρει την πρότασή μου τις επόμενες εβδομάδες σε πραγματοποίηση για την οικουμενική. Και το κάνω, σας λέγω, μόνο από ανησυχία για το μέλλον της χώρας. Ο κύριος Λεβέντης επισκέφθηκε και το Δήμαρχο Καλαμάτα στο Δημαρχείο της πόλης, όπου και άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Καλωσορίζομαι τον κύριο Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, στο Δημαρχείο του Δήμου Καλαμάτας, με τα καλύτερα των αισθημάτων. Του αναλύσαμε πριν από λίγο τα προβλήματα, τις προοπτικές και τις ελπίδες του Δήμου μας και του ζητήσαμε τη συμπαράστασή του στον αγώνα της πόλης και του Δήμου να περάσει σε μια καλύτερη εποχή, να επιλύσει προβλήματα και να πορευθεί στο μέλλον έτσι με καλύτερες προϋποθέσεις. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άκουσε με προσοχή και ιδιαίτερα τον ευχαριστώ ότι είδε τα αιτήματά μας δίκαια, λογικά και ότι θα έχουμε τη συμπαράστασή του. Θέλω να του προσφέρω εκ μέρους του Δήμου μας αυτό το βαρύτιμο δώρο, το οποίο το γνωρίζετε, είναι, Πρόεδρε, η σφραγίδα της Μεσσηνιακής Γερουσίας, Πατρίς και Δικαίωμα, Καλαμάτα, 1821. Προφανές ενδιαφέρον, αφού είμαι ντόπιος και έχω γεννηθεί στη Μεσσήνη, άκουσα τα προβλήματα της πόλης. Δεν θα πω ότι εγώ θα τα λύσω, βέβαια, είναι υπερβολή, αλλά στο μέτρο των ταπεινών μου δυνάμεων, επειδή ενδιαφέρομαι για την... γενικά την αποκέντρωση, είμαι κατά της αστιφιλίας. Υπόσχομαι ότι θα κάνω το παν, τουλάχιστον τα τρία μεγάλα ζητήματα που μου ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος. Το φυσικό αέριο είναι το πρώτο.
το άλλο είναι ο δρόμος προς το Ριζόμυλο και το τρίτο η ανάπλαση της παραλιακής οδού. Αυτά να τα προχωρήσουμε οπωσδήποτε. Θα εξαντλήσω όλη την πίεσή μου προς τη σημερινή κυβέρνηση, τον κύριο Τσίπρα, για να γίνουν, γιατί είναι δίκαια και επιβεβλημένα και θα αλλάξουν λίγο τη μοίρα της περιοχής. Βέβαια, η μοίρα της περιοχής θα αλλάξει από την εργατικότητα και την προοδευτικότητα των πολιτών της. Και ούτε γι' αυτό έχω την ελάχιστη αμφιβολία ότι οι πολίτες της Καλαμάτας είναι οι άριστοι και οι καλύτεροι.